η τοπική κοινωνία. Εκτός από το ότι έχουμε εκλογές σύντομα και αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να επεκταθώ, υπάρχουν οι ανάγκες, ας πούμε, οι ψηφοθυρικές, και είναι καταπληκτικό αυτό το θέμα για να τραβήξει κόσμο. Πατάνε μάλλον εκεί πάνω που είναι εύκολο. Είναι εύκολο να περάσουν δύο φράσεις και να επαναλαμβάνονται, όπως ότι θα κυκλοφορεί, θα βλέπουμε κόσμο με μπούργκες, ας πούμε, την μπούργκα, ας πούμε. Λες και είναι αυτό η αρχή και το τέλος των πάντων, ας πούμε, τη φορά ο καθένας στο κεφάλι του. Έχει κάποιους που είναι διατεθειμένοι να αυτές τις προκαταλήψεις να τις εκμεταλλευτούν, να τις εκφράσουν πολύ δυναμικά έως και άγρια. Υπάρχει μια ανάγκη ταυτότητας σε αυτό το μέρος, γιατί υποτίθεται ότι είναι και τουριστικό. Ήτανε παλιότερα πολύ πιο τουριστικό, βέβαια. Τώρα τα έχουν παρατήσει όλα. Το ξέρω γιατί μένω και εδώ πέρα. Άρα ο τουρισμός του περιορίζεται στις ταβέρνες κυρίως και στη θάλασσα, που δεν είναι πιο μακριά. Παίζουν όλα γύρω από αυτή την αγωνία, υποτίθεται, την οικονομική της, που συνδέεται και με την κρίση ίσως. Και τέλος πάντων, όλα αυτά όμως, και οι εκλογές που λέω, πέφτουν πάνω στο κεφάλι και στην πλάτη αυτών των ανθρώπων εδώ, που ούτε πολλοί είναι, ούτε μόνιμοι είναι εδώ, και ούτε είναι επικίνδυνοι. Διάφοροι διασπείρουν και τελείως ψεύτικες ειδήσεις, δεν θέλω να πω τώρα ειδικά, τελείως άσχετα πράγματα, με σκοπό να οξύνουν τα πνεύματα. Είχαμε την μετανάστευση, τη μαζικότατη των Αλβανών. Εγκαταστάθηκαν εδώ σε μεγάλο αριθμό και εντάχθηκαν αμέσως. Ίσως υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι γι' αυτό, αλλά είναι ένα γεγονός που μοιάζει, γιατί και οι αντιδράσεις στην αρχή υπήρχαν. Θεωρήθηκε ότι είναι πολύ συμφέρουσα αυτή η κατάσταση των φτηνών εργατικών, έτσι. Μειοψηφία συμπαράστασης, βέβαια, υπάρχει, και είναι ιδιαίτερα, λοιπόν, είναι αξιόλογοι. Με καταλαβαίνεις, έτσι, είναι... Εκτοξεύονται στα μάτια μας αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται με θετική, ας πούμε, διάθεση. Απ' την άλλη, εμείς δεν θα μπορούσαμε. Δηλαδή, αυτό, εκλογές είναι ένα θέμα, αλλά κοίτα, είναι και ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, σε περίοδο εκλογών τους παρατάμε όλους, δεν περιθάλπτουμε, δεν δίνουμε άσυλο. Τι θα πει αυτό? Είναι εντελώς απαράδεκτο αυτό.